Πώς όμως, λέει ο θέτητος, θα ονομάσουμε, θα ορίζαμε κάποιον ως σοφιστή? Και απαντά ο ξένος. Ο ξένος ουσιαστικά είναι εδώ για να μεταφέρει τις απόψεις των φιλοσόφων εκείνης του Παρμενίδη, του Ζήνωνα και της Ελέας γενικότερα. Οι τέχνες χωρίζονται σε ποιητικές και κτητικές. Ποιητικές λέγονται αυτές που κατασκευάζουν αντικείμενα και κτητικές εκείνες που ασχολούνται με την απόκτηση αντικειμένων. Για παράδειγμα, ο Γεωργός δημιουργεί, ενώ ο Ψαράς αποκτά. Υπάρχουν δύο είδη λοιπόν τεχνών. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Ο σοφιστής είναι ο θηρευτής ανθρώπων, αλλιεύει ανθρώπους για να τους εκμεταλλευτεί οικονομικά. Είναι ο πρώτος ορισμός του σοφιστή. Άρα λοιπόν μας λένε ότι εμείς οι τέχνες γενικότερα δεν την αναγνωρίζει ως επιστήμη τη σοφιστική, την αναγνωρίζει ως τέχνη. Και οι τέχνες, λέει, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτές τις ποιητικές που φτιάχνουν αντικείμενα, που κατασκευάζουν αντικείμενα, και στις τέχνες που αποκτούν αντικείμενα. Παράδειγμα, ο Γεωργός φτιάχνει, ο Ψαράς αλλιεύει αυτό που ήδη υπάρχει. Ο σοφιστής, λοιπόν, έχει μία κτητική τέχνη, από την οποία ψαρεύει ανθρώπους, ψαρεύει, είναι ένας ψαράς της γνώσης, ο σοφιστής. Τους αλλιεύει για να τους εκμεταλλευτεί οικονομικά. Αυτός είναι ο πρώτος ορισμός που δίνει ο ξένος. Και λέει ο θέτητος, εάν κάποιος μένει μέσα στην πόλη, ναι ρε παιδί μου, ναι, ωραία τα λες, έτσι είναι οι σοφιστές. Αυτό είναι μια μπηχτή πάλι προς τους ανθρώπους εκείνους που καταδικάζουν Σοκράτη. Είναι ο ορισμός που έδωσε προηγουμένως ο ξένος εδώ, είναι αποδοκιμαστικός, είναι προσβλητικός για τους σοφιστές. Είναι μπηχτή για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να κατηγορούν τους άλλους και να εκμεταλλεύονται τους άλλους γενικότερα. Ναι ρε παιδί μου, λέει, αλλά αν κάποιος μένει μέσα στην πόλη και βγάζει το ψωμί του φτιάχνοντας μαθήματα για την αρετή με σκοπό να τα πουλήσει, θα άνοικε ή όχι σε αυτή την κατηγορία? Εδώ ο θέτητος του λέει, μην τους βάζουμε όλοι στο ίδιο καζάνι. Δεν είναι όλοι άνθρωποι που εκμεταλλεύονται τους άλλους. Υπάρχουν και δάσκαλοι οι οποίοι έχουν ανάγκη να ζήσουν, δεν διδάσκουν οτιδήποτε, διδάσκουν την αρετή και δεν μπορούμε να τους βάλουμε σε αυτή την κατηγορία. Εντάξει, σύμφωνοι, λέει ο ξένος, να δώσουμε έναν άλλον ορισμό. Ο σοφιστής είναι αυτός που έχει την ικανότητα να δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι κατέχει γνώση. Σοφιστική είναι η δεξιοτεχνία των απατηλών λόγων. Μέσω αυτών ο σοφιστής εμφανίζεται ενώπιον των ανθρώπων ως σοφός και ως ικανός να ρυθμίζει τον πολιτικό βίο ως πολιτικός. Εδώ μας λέει λοιπόν ότι είναι ο δεύτερος ορισμός του σοφιστή, ότι είναι ο σοφιστής είναι ο δεξιοτέχνης των ψεμάτων. Είναι αυτός που με μεγάλη δεξιοτεχνία λέει ψέματα. Ναι, θα το πει παρακάτω. Οι δημαγωγοί προέρχονται από τους σοφιστές. Πράγματι. Πώς είναι δυνατόν, λέει τώρα ο θέτητος όμως, ναι, εντάξει, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μία τέχνη η οποία να μπορεί να παρουσιάζει τα αναλυθή πράγματα ως αληθή? Εάν υπάρχει το ψεύδος, τότε αυτό αποτελεί απόδειξη ύπαρξης του μείοντος. Άρα η δοξασία του Παρμενίδη του λέει ότι υπάρχει μόνο το «ον», δεν είναι αληθής. Όμως υπάρχει ή δεν υπάρχει το «μειόν»? Για να το δούμε λίγο, να το καταλάβετε λίγο εδώ τι θέλει να πει. Λέει ότι, ο θέτητος λέει το εξής, ότι εάν ορίσουμε τον σοφιστή ως δεξιοτέχνη των ψεμάτων, πάει να πει ότι υπάρχει η μη αλήθεια.
Άρα αφού υπάρχει η μη αλήθεια, το ψεύδος δηλαδή, υπάρχει και το μείον. Όμως ο Παρμενίδης από την Ελέα είχε ισχυριζόταν ότι υπάρχει μόνο τον και δεν υπάρχει το μείον. Αυτό λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι ο ένας άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται στη σφαίρα του μείοντος, ότι το μείον υπάρχει. Δηλαδή υπάρχει η περιοχή του όντος και υπάρχει και η περιοχή του μείοντον. Ο φιλόσοφος είναι τοποθετημένος σε αυτό το μέρος της ύπαρξης. Γιατί ο φιλόσοφος είναι αυτός ο οποίος του αρέσει ή αλλά βρίσκει την αλήθεια. Ενώ ο σοφιστής είναι αυτός που του αρέσει να κατασκευάζει ψέματα. Άρα ο ένας είναι στην περιοχή του όντος και ο άλλος είναι στην περιοχή του μείοντος. Αν όμως υπάρχει περιοχή του μείοντος, τότε υπάρχει και το μείον. Άρα οι δοξασίες του Παρμενίδου είναι λάθος. Είναι δύσκολο. Το «ον» για τον Παρμενίδη τι είναι? Το «ον» θα σου πούμε ο Θεός. Ο Θεός είναι η αλήθεια. Αν εδώ σου λέει, αν ο άλλος μπορεί και ουσιαστικά λέει ψέματα και τα λέει και τόσο... Ναι, θα είναι στο μείον. Θα είναι στην περιοχή του μείοντος. Άρα η αλήθεια είναι το όν και τα ψέματα είναι... Είναι το μείον. Στο σύμπαν λέει όλα εμφανίζονται ως δίπολα. Θερμό ψυχρό, μέρα νύχτα κλπ. Τα οποία δημιουργούν την αδιάκοπη κίνηση στη ζωή. Η κίνηση δημιουργείται από τα δίπολα. Το σύμπαν κινείται γιατί είναι διπολικό. Αν δεν ήταν διπολικό, δεν θα υπήρχε κίνηση. Ναι, αλλά διπολικό δεν μπορεί να είναι ο Θεός. Ναι, αυτό λέει ο Παρμενίδης. Τώρα να το διευθετήσουμε αυτό. Η κίνηση, αυτό που λέμε, το σύμπαν όλα κινούνται συνεχώς, σωστά. Πώς συνεχώς, γιατί κινούνται συνεχώς, γιατί όλα πάνε από το ένα στο άλλο. Η μέρα γίνεται νύχτα και η νύχτα γίνεται μέρα. Αυτό δημιουργεί την κίνηση. Όπου υπάρχει το είναι, υπάρχει η κατανόηση της υπάρξεως, άρα ζωή και κίνηση. Οι ιδέες, λέει, μπορούν να διδαχτούν, άρα κινούνται. Όταν γίνονται αντιληπτές, ο άνθρωπος βρίσκεται στην περιοχή του όντος, ενώ όταν δεν γίνονται αντιληπτές, βρίσκονται στην περιοχή του μη όντος. Αυτό που θέλει εδώ να του πει ο Θεέτητος, ότι ο σοφιστής βρίσκεται στη σφαίρα του μη όντος, διότι ψεύδεται. Αν όμως βρίσκεται στη σφαίρα του μη όντος, πρέπει να ορίσουμε τι είναι το μείον. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να δούμε τι είναι το «ον», αν δεν δούμε τι είναι το μείον. Εδώ υπάρχει μία διχογνωμία γενικότερα στην επιστήμη. Υπάρχει η ύλη και η αντιλύλη. Δεν είναι απόλυτα διευκρινισμένο πώς γίνεται αυτό. Η ύλη και η αντιύλη, δηλαδή όλα τα πράγματα έχουν μια αντίθετη πολικότητα στο σύμπαν. Αυτό δημιουργεί την κίνηση. Αν υπάρχει το «ον», πρέπει να υπάρχει και το «μειον». Ναι, αλλά το «ον» υποτίθεται ότι είναι πάνω από τη διπολικότητα. Αυτό θα υποστηρίξει ο ξένος αργότερα. Το ψέμα είναι μέσα στην περιοχή. Αυτό που λέει ο Θεέτητος είναι το εξής. Η αλήθεια είναι στην περιοχή του Θεού, τότε το ψέμα σε ποια περιοχή είναι? Άρα υπάρχει και όχι Θεός. Υπάρχει ή δεν υπάρχει? Ιδού η απορία. Ο ξένος λέει το εξής. Υπάρχει ο αληθής λόγος και υπάρχει και ο ψευδής λόγος. Ο αληθής λόγος είναι κάτι το οποίο πολύ εύκολα μπορούμε, είναι κάτι το οποίο αποδεικνύεται. Δηλαδή ο Θεάτητος περπατά. Είναι αληθής πρόταση. Ο ψευδής λόγος είναι όταν οι συνδυασμοί λεκτικών στοιχείων παραβιάζουν τη φύση των πραγμάτων. Παραδείγματος χάρη, ο Θεέτητος πετά. Ο Θεέτητος πετά είναι μια ψευδής πρόταση. Τουλάχιστον για εκείνη την περίοδο. Άρα λοιπόν,
λέει το εξής ο ξένος. Όταν λέμε ξένος, εννοούμε ο Παρμενίδης. Ότι μια ψευδής πρόταση δεν ανήκει στη σφαίρα του μειόντος, αλλά ανήκει στη σφαίρα του όντος. Διότι το ψέμα δεν είναι παρά μια φανταστική, μια φαντασία, η οποία όμως η φαντασία υπάρχει. Δύσκολο. Όχι, αυτό. Από τη στιγμή ο σοφιστής δεν κατασκευάζει το ψέμα από το ψέμα, από το τίποτα, απλά δημιουργεί ένα άλλο πράγμα μέσα στο μυαλό του, μέσα σε αυτό που λέγεται φαντασία. Από τη στιγμή που το δημιουργεί, αυτό πλέον περνάει στη σφαίρα του όντος και όχι στη σφαίρα του μειόντος. Άρα το μείον δεν υπάρχει, λέει ο ξένος. Όλα τα έργα του Πλάτωνα είναι διαλεκτικές συνομιλίες, όπου στην πραγματικότητα στο τέλος δεν βγαίνει κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Όμως ο αναγνώστης μέσα από αυτήν τη διαδικασία γίνεται, ανοίγει το μυαλό του και γίνεται σοφότερος και μαθαίνει πράγματα σημαντικά. Δεν έγινε σοφότερος γιατί η συζήτηση έβγαλε κάποιο συμπέρασμα. Έγινε σοφότερος γιατί άνοιξε το μυαλό του. Όλα τα έργα του Πλάτωνος δεν έχουν σκοπό να μας διδάξουν κάτι συγκεκριμένο, αλλά μας δώσουν τη δυνατότητα, τον τρόπο με τον οποίο θα ανοίξει το μυαλό μας. Άρα λοιπόν, ψευδής πρόταση, πάσα πρόταση που παρουσιάζει τα μη όντα ως όντα. Λογική κρίσης, ο εσωτερικός διάλογος της ψυχής άνευ φωνής. Και φαντασία, κράμα συναπαρτιζόμενων από λογική κρίση και αίσθηση, η οποία μπορεί να είναι αληθής και ψευδής. Αυτό το οποίο θέλει να πει εδώ είναι το εξής. Η φαντασία δεν είναι ψέμα. Ναι. Το παράδοξο του Επιμενίδη, είμαι ψεύτης. Αυτό είναι... είναι. Αν όλοι, πώς το λέει... Αν είναι αλήθεια ότι είμαι ψεύτης, ναι. Είναι παράδοξο, το παράδοξο είναι αυτό. Ναι. Είναι αυτό το γνωστό ότι αν όλοι οι κάτοικοι της πόλης κουρεύονται στον κουρέα, τότε ποιος κουρεύει τον κουρέα. Ο κουρέας πρέπει να είναι από άλλη πόλη, δηλαδή. Μόνο έτσι. Αυτό που θέλει να πει εδώ και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι αυτό που εμείς δημιουργούμε στη φαντασία μας δεν είναι ψευδές. Αυτό που δημιουργούμε στη φαντασία μας υπάρχει κάπου. Είναι στη σφαίρα του όντος και όχι στη σφαίρα του μη όντος. Δεν υπάρχει σφαίρα του μη όντος, λέει εδώ. Άρα οι σοφιστές τι κάνουν. Κατασκευάζουν με τη φαντασία τους πράγματα τα οποία είναι απλά φανταστικά. Αυτό τι σημαίνει. Ότι δεσμεύουν ένα κομμάτι της αλήθειας συγκεκριμένο. Εδώ, για να μπορέσουμε να το προχωρήσουμε παρακάτω, γιατί είναι λίγο δύσκολο πράγματι, θα κάνω μία σύνδεση με τα προηγούμενα. Previously, που λένε και στα αμερικάνικα σύρια. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι ο Σοκράτης έλεγε ότι εγώ τουλάχιστον κρίνω το και αποκαλώ, διαλέγομαι και την κρίση διάλογο που έχει γίνει όχι με άλλον, αλλά σιωπηλά με τον εαυτό μας. Όταν λέει κρίνω, λογική κρίσης, εννοούμε εγώ κάνω διάλογο με την ψυχή μου. Αυτό σημαίνει κρίση. Κρίση είναι ότι θα πει κρίση. Κρίνω. Κρίνω ότι θα πει κρίνω. Ξεκρίνω ότι είσαι ωραία. Ξεκρίνω ότι είσαι έξυπνη. Πώς το κρίνω. Κάνω ένα διάλογο με την ψυχή μου και η ψυχή μου βγάζει ένα συμπέρασμα. Πώς βγάζει η ψυχή μου αυτό το συμπέρασμα. Καλησπέρα. Είχαμε πει επίσης αυτό. Μέσα στις ψυχές μας υπάρχει μία πλάκα από κερί. Προσοχή σε αυτούς που δεν ήταν την προηγούμενη φορά. Μία πλάκα από κερί, η οποία σε άλλον είναι μικρότερη, σε άλλον είναι μεγαλύτερη. Σε άλλον από καθαρότερο κερί και σε άλλον από πολύ ακάθαρτο και σκληρότερο.
σε μερικούς από εύπλαστο και σε μερικούς από δύσπλαστο κερί. Ας πούμε λοιπόν ότι αυτό αποτελεί δώρο της μητέρας των μουσών μνημοσύνης και πάνω σε αυτό αποθυπώνουμε κάθε τι από όσα βλέπουμε ή ακούμε μόνοι μας, σκεπτόμαστε και θέλουμε να κρατήσουμε τη μνήμη μας. Μέσα στην ψυχή μας, μπροστά από την ψυχή μας, υπάρχει λοιπόν μία πλάκα από κερί, στην οποία αποτυπώνονται οι εμπειρίες μας. Κάθε έρμηνη, για να κρίνω εγώ κάτι, το βλέπω και αυτό ρωτάω την ψυχή μου κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό το πράγμα φιλτράρεται μέσα σε αυτή την πλάκα από κερί και βγάζω ένα συμπέρασμα. Το συμπέρασμα που βγάζω πάνω στη λογική μου κρίση είναι εξαρτάται από την αποτύπωση που έχω στην πλάκα από κερί μπροστά από την ψυχή μου. Ποιος δεν το καταλαβαίνει. Οι εμπειρίες μας, οι συνήθειές μας και άλλα πολλά κατά τη διάρκεια της ζωής διαμορφώνουν ένα φίλτρο μπροστά από την ψυχή μας. Αυτό εν γέννη λέγεται ο χαρακτήρας μας, γιατί είναι έχει χαραχθεί. Αυτό έχει αποτυπώσεις, πράγμα. Κάθε τι που εγώ αντιλαμβάνομαι περνάει από μία αποτύπωση. Και μέσα από αυτή την αποτύπωση ερμηνεύεται. Δεν μπορώ εγώ να βγάλω καμία κρίση εάν εγώ δεν πρώτα δεν περάσω από αυτό το πράγμα μέσα από την πλάκα από κερί. Θυμάστε το παράδειγμα που είχαμε φέρει την προηγούμενη φορά. Με τις γυναίκες και τους άντρες. Το σκεφτήκατε καθόλου? Οι γυναίκες μαθαίνουν από πολύ νωρίς να ουρούν με έναν τέτοιο τρόπο ώστε δεν βλέπουν τίποτα παρά μόνο νιώθουν. Ενώ ο άντρας μαθαίνει να κάνει την ίδια διαδικασία όρθιος βλέποντας την αρχή και το τέλος της. Αυτή και μόνο η συνήθεια είναι αρκετή να δημιουργήσει άλλες αποτυπώσεις στον άντρα και άλλες αποτυπώσεις στη γυναίκα. Σιγά σιγά το αγόρι μεταφέρει την νοοτροπία ότι η ζωή είναι ένα εξωτερικό γεγονός που έχει αρχή και τέλος, ενώ η γυναίκα μαθαίνει να σκέφτεται την ζωή σαν εσωτερικό γεγονός, το οποίο το αισθάνεται. Άρα βλέπουμε μια διαφορετική αποτύπωση. Η μία αποτύπωση φέρνει την άλλη. Όταν το παιδί θα αποκτήσει σεξουαλική συμπεριφορά, το αγόρι τι θα μάθει? Πώς θα βιώσει τη σεξουαλική συμπεριφορά? Πώς τη βιώνει το αγόρι την σεξουαλική συμπεριφορά? Σαν κάτι το οποίο έχει αρχή και τέλος και φαίνεται. Ενώ η γυναίκα πώς θα το βιώσει? Σαν κάτι που κανείς δεν ξέρει πότε αρχίζει, πότε τελειώνει και δεν βλέπει τίποτα. Μόνο αισθάνεται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η επιβεβαίωση του γεγονότος ότι η ζωή είναι από τη μία πλευρά ένα εξωτερικό γεγονός και από την άλλη η ζωή είναι ένα εσωτερικό γεγονός. Άρα λοιπόν ο άντρας και η γυναίκα ζουν την ίδια ζωή αλλά την ερμηνεύουν τελείως διαφορετικά. Δηλαδή ζουν τα ίδια γεγονότα, βρίσκονται στο ίδιο περιβάλλον, ζουν την ίδια καθημερινότητα, αλλά ζουν διαφορετικές ζωές. Το ίδιο ισχύει πάνω κάτω για όλους τους ανθρώπους. Διότι αυτή η πλάκα από κερί είναι τόσο διαφορετική στον καθένα, όσο τα δακτυλικά μας αποτυπώματα. Κάθε άνθρωπος έχει άλλη ψυχή, και κάθε ψυχή διαθέτει άλλο στρώμα από κερί. Σε κάθε της ύπαρξη διαφορετικό. Που σημαίνει ότι τα συμπεράσματα που βγάζει ο καθένας μας είναι διαφορετικά.
για οτιδήποτε αντιλαμβανόμαστε. Ένας, ναι. Αυτό είναι θέμα συνήθειας που είπατε, ο τρόπος όρισης, ας πούμε, είναι μια συνήθεια. Καθορίζει η φύση, ας το πω έτσι. Ναι, είναι μια συνήθεια. Μια συνήθεια που του καθορίζει η φύση. Είναι μια συνήθεια. Το φέρνουμε ως παράδειγμα, γιατί είναι μια συνήθεια συγκεκριμένη. Μια άλλη συνήθεια είναι ο γυναικείος κύκλος. Ο γυναικείος κύκλος δημιουργεί μια άλλη αποτύπωση από ότι ο άντρας που δεν υπόκεινται σε αυτόν. Άρα λοιπόν η γυναίκα βλέπει διαφορετικά εντελώς τη ζωή από τον άντρα. Δεν μπορεί ο άντρας να δει, δεν μπορεί ο άντρας να κρίνει τα πράγματα όπως τα κρίνει η γυναίκα. Γιατί? Γιατί η κρίση είναι διάλογος μέσα από το στρώμα από κερί. Αλλά δύο τελείως διαφορετικά στρώματα από κερί θα βγάλουν δύο διαφορετικές κρίσεις για το ίδιο γεγονός. Είναι κατανοητό? Ένας μεγάλος ενήλικας με ένα παιδί έχουν τελείως διαφορετικό στρώμα από κερί, άρα τα πράγματα βλέπουν εντελώς διαφορετικά. Το χάσμα που λέμε των γενεών, τι είναι? Είναι στην πραγματικότητα διαφορετική ερμηνεία στα ίδια γεγονότα, στα ίδια πράγματα. Γιατί ο ανήλικας και το παιδί δίνουν διαφορετικές ερμηνείες στα ίδια γεγονότα? Διότι η πλάκα από κερί του παιδιού είναι πιο εύπλαστη, είναι διαφορετική και δεν είναι πλήρως διαμορφωμένη. Ενώ του ενήλικα είναι πιο ξεκάθαρη και συγκεκριμένη.